εκπροσώπησε την Ελλάδα δύο φορές στη Eurovision και μας έκανε περήφανους. Είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Το μωρό μου! Το μωρό μου! Κουκλάρα μου! Τι κάνεις, Πέτρο μου! Να με λες μωρό μου, παιδάκι μου. Το τζάμ άνθρωπο να με λες μωρό μου για να χαίρομαι. Μόνο αυτό φτάνει. Πού να ξεκινήσουμε, ξέρετε, να ξεκινήσουμε, γιατί μου είναι περίεργο. Δηλαδή, ποτέ δεν το έχω ακούσει αναλυτικά από σένα μια φορά στη δυτική κουβέντα. Πώς είναι να μεγαλώνεις ξένο παιδί σε ξένο τόπο. Καταρχάς, θα έπρεπε να πω ότι ήμασταν αρκετά συντηρητικοί. Δηλαδή κουβαλάγατε, ας πούμε, προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, σαν συμπεριφορά. Και τα πάντα, το πώς λειτουργούσε η οικογένεια, τα θέλω και τα πρέπει της κοινωνίας, πολιτικά και θρησκευτικά. Μου είχες πει ότι είχατε δύο εκκλησίες που η μία ήταν δεξιά. Όχι. Εκκλησία δεν είχαμε δύο. Απλά υπήρχαν. Στη Στοκχόλμη δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Ενώ στο Γκέτεμπορ, βέβαια, αυτά τα πράγματα λύθηκαν περίπου πριν καμιά δεκαετία. Αλλά ήμασταν χωρισμένοι όσον αφορά τα πολιτικά. Δηλαδή δεξιά-αριστερή. Δεξιά-αριστερή, δηλαδή Πασόκ και αριστερή από τη μία και η ακροδεξιά και οι νεοδημοκράτες στη μία. Υπήρξαν πολλά προβλήματα, δηλαδή κάποιοι γονείς δεν επιτρέπανε των ονών τα παιδιά να τα μιλάνε. Πολύ περίεργα πράγματα και θυμάμαι ακόμα και περισσότερο. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ο πατέρας μου ήταν νεοδημοκράτης. Ναι. Πολύ απλά. Ναι. Ο πατέρας μου όμως ήταν γραμμένος και στις δύο κοινότητες. Με πήγαινε σχολείο στη δεξιά. Αριστερή κοινότητα ή δεξιά κοινότητα. Ναι, ας το πούμε πολύ απλά. Με πήγαινε στη δεξιά κοινότητα να πηγαίνω ελληνικό σχολείο και παραδοσιακούς χορούς στην αριστερή. Αυτό ξέρεις, μου θυμίζει η Ελλάδα παλιά. Δηλαδή, θα έλεγες Ελλάδα, ας πούμε, τις δεκαετίες του 50 που τη ζούσατε εσείς, ας πούμε, στη δεκαετία του 80. Ένα ακόμα πράγμα που δεν έχει να κάνει ούτε με τα πολιτικά ούτε με τίποτα άλλο. Θα πω πάρα πολύ απλά ότι όσον αφορά εμάς τα παιδιά που ήμασταν και πιο μικρά τότε στη Σουηδία, ότι ανάλογα αν είχαμε καμία σχέση. Ναι. Ένα παράδειγμα θα σου δώσω. Το οποίο δεν υπήρχε ποτέ στο 1 δισεκατομμύριο ότι μπορούσαμε άνετα ούτε να το δείξουμε, ούτε να συζητήσουμε, ούτε τίποτα αυτό το πράγμα. Με τη μαμά δεν τα έλεγες. Μα δεν γινόταν λόγω του σεβασμού και τα λοιπά. Εντάξει, σίγουρα την μπορούσαμε αλλά να πούμε ότι μ' αρέσει αυτό. Σαν παρανομία. Ναι. Ήταν σαν παρανομία. Πήγαινες και έκανες χορούς. Ναι. Ελληνικούς. Ναι. Εγώ έφερα από το χωριό σου κάτι παιδιά. Ναι. Για να δω. Ναι. Αν έχεις μάθει τίποτα από αυτούς τους χορούς. Θα το δοκιμάσουμε να δούμε αν ξέρεις να σύρεις το χορό. Εσύ θα χορέψεις μαζί μου. Όχι, δεν χορέψω γιατί εγώ είμαι τσομπάνος που όλοι. Θα χορέψεις μαζί μου τώρα, δεν υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει, εσύ μου τώρα μαζί μου.
Είστε καλά. Αυτό το τελευταίο, αυτό το τελευταίο με τσάγκησε. Πάμε σε ένα break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το συγκρότημα του Γιώργου Δημητρόπουλου που έπαιζε και τη Αγάθη. Παίξαν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το διασκέδασα, αλήθεια σου λέει, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να χορέψω. Και το χορευτικό του Γιώργου του Φραγκάκη. Αλλά. Η δική σου ήταν πολύ αυστηρή γονή. Πιστεύω ότι πολλές φορές αναγκάσαν να βάλουν πάρα πολύ αυστηρά όρια για μένα για να κρατιέμαι εγώ. Καμιά και μπούφλα γενικό... έπεφτε. Να πω την αλήθεια ότι έφαγα ένα χαστούκι μια φορά από τη μάνα μου όταν με έπιαζε με τσιγάρο. Και πολύ λογικό, και πώς φαντάζομαι. Πώς χρονοήσουμε με το τσιγάρο, σαν αυτό δεν χρειάζεται να το πω. Α, δεν χρειάζεται, ότι ήσουν 10. Δέκα και κάτι ήμουνα σίγουρα. Δεν χρειάζεται πόσο ήμουνα. Από τα 8. Όχι, εντάξει, όχι 8. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Τώρα τη βλέπω κιόλα. Τη βλέπω ότι. Να, γεια σου, μαμά. Τον έφαγε στο φούσκο. Έφαγα ένα χαστούκι και φαντάζομαι ότι δεν ήταν του τύπου ότι γιατί καπνίζει. Νομίζω ότι η ίδια τη δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Γιατί ήταν κάτι που δεν ήθελε για το παιδί της. Και εγώ φούσκο θα ρίχνα. Αλήθεια, λες. Το παιδί μου ήταν 14-15, τότε 16, κάποιος τσιγάρο, κορίτσι και το έπιανα. Πίστεψέ με όμως, Πέτρο, ότι το παιδί σου θα κάνει αυτό που θέλει στην τελική. Είτε το μάθεις, είτε το μάθεις. Όλο για παιδιά μου δίνει συμβουλές και εσύ κάνα παιδάκι δεν το σκέφτεσαι. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή, δεν θα έρθει. Καταρχάς, εμένα όλες οι φίλες μου έχουν παιδιά. Ναι, σ' αρέσει να έχεις παιδάκια. Ναι, βέβαια. Καλά, εγώ τρεις την ώρα babysitting κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Α, ναι, μια χαρά ξέρεις να λάβεις πάνες τέτοια, να ξεσκατώνεις, να αυτόνιες, όλα. Όλα τα ξέρουμε, Πέτρο. Όλα τα ξέρουμε, από μικρό, έχουμε πει, είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί. Μάλιστα. Λένε όμως ότι από αυτό έχεις κολλήσει από εκείνη την εποχή και είσαι αγοροκόριτσος στις παρέες σου. Και μάλιστα κάποιος μου έλεγε εδώ πέρα προηγουμένως που είναι φίλος σου ότι όχι μόνο κάνεις πλάκες, κάνεις είσαι και η πιο χοντρή και το να κάνεις σεξουαλικές πλάκες και να λες διάφορα τέτοια αστεία. Είμαι πολύ sex humorist γενικότερα. Είσαι sex humorist. Ναι, είμαι πάρα πολύ sex humorist. Έχεις τίποτα να μου πεις. Όχι τώρα. Εμείς γνωριζόμαστε με τον υπόλοιπο να παραγνωριστούμε. Αλλά είμαι έτσι γενικότερα στην παρέα μου, δηλαδή γελάμε. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Σε βλέπω 5-6. 5-6 δεν είναι. Πολλά πράγματα συνήθως δεν βγαίνουμε και τα συζητάμε. Απλά ότι μετά από το χαμό του πατέρα μου Χριστούγεννα, στο θάλασσα, μετά που κλείσαμε και ξανανοίξαμε προς το Σεπτέμβρη, άργησα και πέρα ξαφνικά και πήρα 2 κιλά. Κλείσαμε το θάλασσα, πήγα στη Σουηδία για 10 μέρες. Τι πήραμε, όχι. Καλά, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει και το φαγητό, γιατί άλλωστε με δίζα καμιά ένα βράδυ σου μαγειρέψω, να βγούμε και να φάμε. Λένε ότι οι γυναίκες που τους αρέσει το φαγητό είναι πολύ σεξουαλικές. Α, δεν ξέρω γι' αυτό, ξέρω ότι μου αρέσει το φαγητό όμως. Για τα υπόλοιπα θα στα πει ο Τόνι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα τις 10 μέρες δεν με χωρούσε τίποτα. Ναι, για 10 μέρες. Επιστρέφω και τα λοιπά, άργησα γενικά τα check-up και τα λοιπά και ανακαλύπτω το Μάρτιο μήνα το έχω θυροειδή. Μάλιστα. Το οποίο αυτό είναι ένα πάρα πολύ, πώς να σου πω, απλό πρόβλημα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα που έχουν θυροειδή. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα κάνει πρίξηματα, έχει πόνους, έχει αϊπνίες, είναι πολύ άτιμος, πάρα είναι πολύ άτιμος. Είναι. Είσαι 12 χρόνια με τον Τόνι, είσαι 28 μείον 12, 16. 17, αγαπη μου, 29 είμαι. 29 είσαι. Αν μου αρέσει, αρχίζει και μου τα κλέβει τώρα τα χρόνια. Ξέρεις, τώρα με το Wikipedia δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γράφει το 1982, 31 Ιανουαρίου, στον Μπορώ, στο Κάρολι. Όλα τα γράφει. Όλα τα γράφει. Λοιπόν, 29, πολύ μεγάλη είσαι, ναι. Από τα 17. Πώς γίνεται, παιδί μου, από τα 17 μέχρι τα 29, είστε μαζί, πρέπει να είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Σε κυνηγούσες τα 17. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το έχω πει. Όχι, το έχω πει και σε προηγούμενη συνέντευξη ότι εγώ την έπεισα του Τόνι. Τι λες. Ναι, εκεί που καθόταν ο άνθρωπος, μπαμ στο κεφάλι. Και τι του είπες.
Σήμερα θα κοιμηθείς μαζί μου. Τι λες! Και κάνει ο Τόνια. Όχι. Δεν έβγαλε μιλιά, με πήρε από το χέρι. Κατευθείαν έτσι από το χέρι και άντε γεια. Φύγαμε για Νάνη. Μαμά, sorry. Τα ξέρει καλά. Σήμερα θα κοιμηθείς μαζί μου. Δεν μου το έχουν πει, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο, δηλαδή ήσουν ένα κορίτσι το οποίο δεν κολλάει σε αυτά. Δεν θα πεις, ας πούμε, γιατί σήμερα... Όχι, κοίτα, γενικότερα πάντα ήμουνα στη ζωή μου, όταν κάτι το θέλω και μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να το κάνω δικό μου. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με το καινούργιο σου βιντεο κλιπ. Ποιος το έκανε? Κωνσταντίνος Ρήγος. Κωνσταντίνος Ρήγος. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Baby, it's over. Σε ποιον το λες? Γενικά. Δεν έχω φτάσει μια ακόμη. Σκοπό να το δω σε live, αλλά δεν θα είναι βίντεο κλιπ. Θα το δεις και live σίγουρα. Απλά τώρα στο βίντεο κλιπ με έβαλε ο Κωνσταντίνος να κάνω ηλεκτρική σκούπα στο δεύτερο κουπλέ. Πολύ μου αρέσει, κάνεις τέτοια πράγματα σπίτι. Ναι, βέβαια κάνω. Δηλαδή όταν λέμε είσαι και δούλα και κυρά που λένε. Τα πάντα κάνω. Δηλαδή τι, του μαγειρεύεις? Βέβαια μαγειρεύω. Ο Τόνι μαγειρεύει. Ο Τόνι ό,τι ξέρει γρήγορα να κάνει. Δηλαδή τι, αυγά. Πατάτες τι γίνεται. Ναι, τέτοια γρήγορα. Εσύ ξέρεις από όλα. Βέβαια πολλά. Για πες μερικά, ένα, δύο, τρία. Για να καταλάβω δηλαδή, γιατί τον έχει παχύνει λίγο τον Τόνι. Κοίτα, θα κάνω ό,τι θέλει. Μπορώ να κάνω και γεμιστά. Μπορώ να σου... Παστίτσιο. Παστίτσιο μπορώ να κάνω. Μουσακά. Και λαζάνι μπορώ να κάνω. Μουσακά δεν κάνω. Δεν κάνεις. Μακαρόνια, καμιά δεκαριά. Καλά, μακαρόνια για όλε τι μακαρόνιδε. Αγάπη μου, είμαι παιδί ενό μάγειρα. Σωστό και αυτό. Και ξυλουργική έκανα μικρή. Έκανε και ξυλουργική. Ναι, okay. Στο σχολείο κάναμε. Οπότε κάνει και αυτά τα πράγματα στο σπίτι. Όχι, όχι. Πίστεψε με, τα νύχια μου δεν τα χαλάω για κανέναν. Αυτό είναι να τα φοβάσαι κιόλα, δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Ξέρεις τι ήταν στο βίντεο κλιπ. Τι? Κάτι το οποίο το έχω δει. Το βίντεο κλιπ είχε μέσα μια λίγο γκέι αισθητική. Το είδες. Λοιπόν, εσύ είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο με του γκέι έχει δείξει να είσαι πάρα πολύ friendly που λένε, πάρα πολύ φιλική. Ναι. Είσαι αδερφομάνα δηλαδή. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Αυτό έτσι μου είπανε λένε. Δηλαδή προηγουμένως με αυτό. Κοίτα, γενικότερα είμαι πάρα πολύ φιλελεύθερη, θα έλεγα. Όπως έλεγα ότι δεν είμαι προκαταλημένη. Δηλαδή δεν σκέφτομαι. Καλά κάνεις. Είμαι πολύ cool. Αυτό και έλειπε. Γενικότερα. Να είσαι καλλιτέχνη και να είσαι και. Οι περισσότεροι φίλοι μου είναι γκέι, η αλήθεια είναι. Και ότι συνήθως όταν θέλω εγώ να πάω να ξεσπάσω πάρα πολύ. Ναι. Θα πάω στο Φου, θα πάω στο Σοντάντ, δηλαδή πάω στα. Στα δικά του, στα gay club συνήθως. Και εκεί πας και ταχώνεις, χορεύεις. Εκεί όχι απλά όχι ταχώνω, ταχώνουμε. Είσαι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφιλών? Προσωπικά δεν με ενοχλεί. Ναι. Η υιοθεσία παιδιών. Σε αυτό το πράγμα ακόμα έχω ερωτηματικό. Δηλαδή όταν
βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν μάνες που είναι ικανές να μεγαλώσουν ένα παιδί, τι θα ήταν κακό να μεγαλώνουμε δύο συγκλονιστικούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν ξέρω. Ναι. Δεν το έχω δει ακόμα αυτό το πράγμα να λειτουργεί για να έχω άποψη. Okay. Απλά θέλω τα παιδιά να μεγαλώνουν καλά. Είναι ευθύνη αυτό. Συμφωνώ. Και μπορείς, άνετα πιστεύω ότι θα μπορούσε να το κάνει ένα γκέι ζευγάρι αυτό. Δεν ξέρω αν θα ήταν σωστό ή όχι όμως. Είσαι από τις λίγες Ελληνίδες, είσαι μάλλον η πρώτη διάσημη Ελληνίδα η οποία είπε ότι έκανε πλαστική στήθους. Ναι. Όλες οι άλλες λένε ότι μεγάλωσε από την γυμναστική επειδή έχουν πολλές ορμόνες. Συνήθως. Αν μεγάλωνες, ναι, θα έβλεπες την πιθανότητα να κάνεις κάτι στο πρόσωπο. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Προσωπικά ακόμα δεν, όχι, δεν έχω κάνει. Έχω κάνει μια τρίτη ρητίδα εδώ, κοίτα. 29. Πριν έκανε σαν μικρό τυγράκι εδώ, τώρα έχει κάνει δεύτερο αυτάκι από εδώ. Δεν πειράζει. Θα κάνω κάποια στιγμή όμως, δεν αντιλέγω. Απλά νομίζω ότι θα ήταν πιο εύκολο παρά κάθε 6 μήνες να πηγαίνω να κάνω ένα μπότοξ. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό mini facelift και μετά να αφήσω τον εαυτό μου να γεράσω. Σωστό γι' αυτό. Κόμπλαρες με τη μεγάλη δημοσιότητα, ειδικά μετά την Eurovision. Ξέπιασε κάτι, λίγο μια χωραφοβία, ένα στρίμωγμα, ένα... Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, επειδή νομίζω το έχω πει και σε συνέντευξη μία-δύο φορές, ότι όταν κέρδισα την Eurovision, θυμάμαι την ώρα που βγαίνω από τη σκηνή που κάναμε την τελευταία... Σαρπάξαν και σε φύγανε αυτό. Ναι, δηλαδή θυμάμαι μόνο μπροστά μου το Μανολιά από δεξιά, λίγο πιο μπροστά τον Ψινάκη, τον Τόνι λίγο πίσω στην άκρη και θυμάμαι ότι έρχονται μαυροντημένοι, ξέρεις τώρα οι Ρώσοι είναι... Δύο μέτρα. Ντουλάπες. Και με παίρνουν σηκωτή και ξαφνικά, δηλαδή ήμουν στον αέρα, πώς είναι ο Φλίνστον που ήταν έτσι με τα ποδαράκια και με πετάνε μέσα σε μια λιμουζίνα και είναι έτοιμοι να φύγουν και εμένα αρχίζει με πιάνει πανικός. Που σε πάνε. Που με πάνε, δηλαδή έλεγα αύριο ποιος θα πάρει τηλέφωνο τη Φρόσο να της πει ότι την κόρη σας τη βρήκαμε σε μια μαύρη σακούλα. Έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Και η αλήθεια είναι ότι φώναξε και τα λοιπά. Είδα έναν φίλο μου, τον Άγγελο που ήταν εκεί πέρα. Με έπιασε κλάμα, κακό. Γιατί ήταν σαν να πνίγει. Στη συνέντευξη πηγαίνανε οι άνθρωποι. Στη συνέντευξη τύπου σε πηγαίνανε. Ναι, αλλά όχι με κάποιον δικό μου γνωστό. Ούτε η δισκογραφική μου εταιρεία, ούτε ο σύντροφο, ούτε ο βοηθό, ούτε τίποτα δεν υπήρχε δίπλα μου. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από εκεί η κλειστοφοβία μου είχε φύγει. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα θέλουν μετά και με τον κόσμο στον δρόμο, λενάρα, με αυτό φρίκαρες λίγο. Η αγοροφοβία έχω ακόμα θέμα. Έχεις. Έχω θέμα ακόμα με την αγοροφοβία. Πρέπει να πηγαίνω σε πολλά γνωστά μέρη που να είναι γνωστός κόσμος. Δηλαδή πολύ για να αισθάνεσαι καλά. Να νιώθω άνετα. Όταν μπαίνεις σε άγνωστο χώρο, ψιλοκομπλάρεις. Ναι. Κομπλάρεις. Ναι. Λογικό το βρίσκω. Μάλιστα. Έχεις 500 ζευγαρία παπούτσα. Όχι 500, εντάξει, μην υπερβάλλεις. Πόσα, 300. Όχι. 290. Κάτι μπορεί. Τα χαϊδεύεις και μια φορά λες το παπούτσι τότε, τι ωραία που τα ξεσκονίζεις. Η αλήθεια είναι ότι εχθές ήταν σπίτι ο Αλ στο σπίτι μου. Ο Αλ Γκίκα. Ο Αλ Γκίκα, ναι. Και ποιος καθόμα... είναι παιδάκι μου. Ο Αλ Γκίκα. Ο Αλ Γκίκα, αλλά ναι. Τώρα δώσε το φτιάξω Μητρόπουλο στο. Το... Εδώ το outfit είναι του Μητρόπουλου, όλο το styling γενικότερα. Αυτά, ναι. Αλλά ο Αλ ποτέ δεν φεύγει, ναι, από την παρέα. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθε χθες στο σπίτι μου γύρω στις 10 η ώρα και έφυγε από το σπίτι μου 2,5 ώρα. Τι κάναμε. Ανοίξαμε όλο το βεστιάριο και παπούτσα και ρούχα και γελούσαμε και είχαμε αναμνήσεις γιατί μαζί με τον Άλ ξεκίνησα ακόμα από αντίκη δούλευα. Και είναι ρούχα δηλαδή, αλλά έχουμε κάτσει κάτω και να λέμε πόπο εδώ πέρα πόσο κιλά ήσουν. Πόπο εδώ πέρα έλα πρέπει να ήσουν 53 κιλά. Εδώ ήσουν 58 κιλά. Εδώ έχεις πάει 67 κιλά. Εδώ έχεις πάει 62 κιλά. Και λέω πόπο μια τραμπάλα γυναίκα που είσαι, Έλενα. Είσαι μια τραμπάλα γυναίκα. Γι' αυτό είναι υπέροχο όμως, γι' αυτό είσαι και κουκλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο, μου με φτιάχνεις. Ικανοποιείς όλα τα γούστα. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Γιατί θυμάμαι την τελευταία φορά που μου ήρθες κιόλας και μ' άρεσε πάρα πολύ που μου το είπες, μου λες. Ελενάκι μου, μου λες, θα κάνουμε μια φωτογράφηση. Πρέπει όμως να χάσεις αυτά τα 2-3 κιλάκια, μου λες. Πες, αυτό το φτιάχνουμε. Εδώ όμως δεν γίνεται τίποτα. Θα σας πω και ένα πάρα πολύ ωραίο συγκλονιστικό ρετούς που είχε γίνει σε ένα περιοδικό που είχε γίνει μετά από τη Eurovision. Το οποίο ήταν κανονικά με ένα μπέζ σουτιέν και ένα βρακάκι. Το οποίο όμως μετά, νομίζω, ο Θοδωρής το είχε κάνει. Το οποίο, παιδιά, το είχαν σβήσει όλο. Είχατε φουσκώσει και το στήθος, γιατί ακόμα δεν είχα κάνει πλαστική στήθος. Την κάναμε εμείς μόνοι. Την κάνατε. Αλλά ήταν συγκλονιστική και θυμάμαι, γιατί βλέπω. Πω, τον έτσι θα πάω να τα κάνω. Δεν μου λες, το κομμάτι μου το πεις. Ποιο θέλεις, το Baby It's Over. Βέβαια. Θέλω να τα ακούσω και live με τα παιδιά. Κοίτα, τα παιδιά έχουν κάνει μια διασκευή του, το ζήτησα. Ναι. Και μου το κάνανε. Για να δούμε.